Έχουμε κάνει πάρα πολλές αναφορές, αγαπητές. Έχουμε κάνει πολλές αναφορές, αγαπητοί φίλοι, σχετικά με τις ενοχές. Θεωρούν πολλοί ειδικοί, πολλοί ψυχολόγοι, ότι οι ενοχές βρίσκονται στη ρίζα κάθε νεύρωσης. Παρά το γεγονός βέβαια ότι κάποιος θα μπορούσε να τα αμφισβητήσει. Όμως, το έχω και εγώ παρατηρήσει, ίσως και εσείς οι ίδιοι, ότι πολύ συχνά και για ασήμαντους λόγους νιώθουμε ένοχοι. Από πού άραγε προέρχονται τα αισθήματα αυτά? Δεν επιτρέπουμε στον εαυτό μας να κάνει λάθος. Και όταν συμβεί κάτι τέτοιο, νιώθουμε άσχημα. Αμφισβητούμε τον εαυτό μας και είναι σαν αυτόματα να χαμηλώνει η αυτοεκτίμησή μας. Συνήθως, όταν είμαστε παιδιά, δεχόμαστε κριτική από τους γονείς. Και αυτό είναι αναπόφευκτο και κατά κάποιον τρόπο σωστό, διότι θα χρειαστεί οι γονείς να οδηγήσουν τη συμπεριφορά μας, να μας δείξουν δηλαδή τι είναι σωστό και αποδεκτό και τι δεν είναι. Έτσι μας δίνουν αμοιβές και ποινές. Ποινή είναι κατά κάποιον τρόπο όχι μόνο το ξύλο, αλλά και το να μας μιλήσουν άσχημα, το να φωνάξουν, το να μας μαλώσουν. Έτσι, με το να μας μαλώνουν ή και να μας δέρνουν καμιά φορά, και με το να μας λένε θετικά λόγια και να μας τιμούν, ρυθμίζουν τη συμπεριφορά. Εμείς εσωτερικεύουμε αυτή τη δομή και μαθαίνουμε και οι ίδιοι να τιμούμε τον εαυτό μας όταν κάνει κάτι σωστό, αλλά να τον υποτιμούμε όταν κάνει κάποιο λάθος. Με τα σωστά δεν υπάρχει ιδιαίτερο πρόβλημα. Μπορούμε να πούμε ότι δεν πειράζει, δεν μας ενοχλεί, δεν είναι το πρόβλημά μας να υπερτιμήσουμε τον εαυτό μας και να του πούμε μπράβο εάν καταφέρει κάτι. Αυτό είναι καλό. Όταν όμως νιώθουμε ενοχές και μάλιστα για ασήμαντους λόγους και όταν οι ενοχές αυτές είναι υπερβολικές, όταν οι ενοχές μας βραχυκυκλώνουν και δεν μας επιτρέπουν να λειτουργήσουμε ελεύθερα, τότε δημιουργείται πρόβλημα. Διότι είναι σαν να ζούμε εγκλωβισμένοι, φυλακισμένοι, σαν να περπατάμε σε ναρκοπαίδιο, σαν να υπάρχει από πάνω μας ένας κριτής, ο οποίος σε κάθε λάθος θα μας πει την αρνητική κουβέντα, θα μας αμφισβητήσει και θα μας μειώσει. Λένε πολλοί ότι υπάρχει ο γονιός εσωτερικευμένος μέσα μας. Υπάρχει μια σχολή της ψυχοθεραπείας που το ονομάζει το γονιό εσωτερικευμένος γονιός, αλλά και στην ψυχανάλυση όλα αυτά τα πρέπει, αυτή την αυστηρή κριτική που έχουμε ενσωματώσει μέσα μας, την ονομάζουν υπερεγώ. Το υπερεγώ είναι ο ρυθμιστής των όσων πρέπει να κάνουμε. Όταν όμως το υπερεγώ είναι πολύ μεγάλο, είναι διογκωμένο, επειδή ίσως οι γονείς ήταν ιδιαίτερα αυστηροί και μας άσκησαν ιδιαίτερη κριτική, τότε πιέζει το εγώ, πιέζει αυτό που λέμε το συνειδητό κομμάτι του εαυτού μας, αυτό που νιώθουμε πως είμαστε. Και νιώθουμε βέβαια μειονεκτικά. Τώρα, αυτό που θα ήθελα να υπογραμμίσω είναι ότι ως ενήλικες είναι φυσικό να κάνουμε λάθη συνεχώς, όπως και τα παιδιά. Λάθη μικρά και λάθη μεγάλα. Το έχουμε θίξει και άλλες φορές αυτό, αλλά είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Δεν είναι δυνατόν να είμαστε σωστοί και δεν μπορούμε να είμαστε αυτό που θα έπρεπε ή αυτό που θα θέλαμε ή αυτό που οι άλλοι θα ήθελαν. Αντίθετα, εάν παρατηρήσουμε τη συμπεριφορά μας, θα διαπιστώσουμε ότι συνεχώς κάνουμε λάθη και σπάνια φτάνουμε στο στόχο μας. Τις περισσότερες φορές αυτό που επιτυγχάνουμε, αυτό που κατορθώνουμε, είναι πολύ χαμηλότερο από αυτό που θα προσδοκούσαμε. Και γι' αυτό πολλές φορές μειώνουμε τον εαυτό μας και τον υποτιμούμε, διότι ενεργοποιείται αυτόματα ο ενοχικός μηχανισμός, αυτή η κριτική που ασκεί το υπερεγώ, η κριτική που ασκεί ο εσωτερικευμένος γονιός και νιώθουμε άσχημα. Αν τώρα συνεχώς ασκείται αυτή η κριτική και συνεχώς επικρίνουμε τα σφάλματά μας και δεν είμαστε επί οικείς με τον εαυτό μας,
μπορούμε να προκαλέσουμε στον εαυτό μας αυτό που λέμε μια νευρωσική διαταραχή, όταν δηλαδή θα έχει μειωθεί υπερβολικά η αυτοεκτίμησή μας και θα νιώθουμε μειονεκτικά απέναντι στους άλλους, όταν θα αισθανόμαστε με μια εσωτερικευμένη βεβαιότητα ότι δεν είμαστε τόσο καλοί όσο θα έπρεπε, γινόμαστε δυσλειτουργικοί στην καθημερινότητά μας. Έτσι, γινόμαστε και άτολμοι, διότι φοβόμαστε να ρισκάρουμε, γιατί εάν ρισκάρουμε κάτι, αυτό σημαίνει ότι θα είναι πολύ πιθανό να αποτύχουμε, άρα να μπούμε πάλι σε μια διαδικασία αυτοϋποτίμησης, και για να αποφύγουμε την αυτοϋποτίμηση γινόμαστε άτολμοι, εσωστρεφείς, κλεισμένοι στον εαυτό μας και κατά κάποιον τρόπο βάζουμε μία μόνωση ώστε να μην διακινδυνεύουμε να βιώσουμε ξανά και ξανά αυτό το αίσθημα της μειονεκτικότητας, αλλά επίσης γινόμαστε και ιδιαίτερα καχύποπτοι στις διαπροσωπικές μας σχέσεις. Αυτό σημαίνει ότι θα νιώθω ότι κάποιος άλλος έχει κάτι εναντίον μου, με ξεχωρίζει με ένα αρνητικό τρόπο και μου φέρεται άσχημα. Αυτό γίνεται πολύ συχνά, το νιώθουν άπειροι άνθρωποι, περισσότεροι ίσως από εμάς, έχουμε μια ιδιαίτερη ευθυξία και θεωρούμε ότι μια αυστηρή συμπεριφορά του άλλου, μια αρνητική συμπεριφορά, μια συμπεριφορά η οποία δεν είναι αυτή που θα θέλαμε, ότι στοχοποιεί εμάς, είναι στοχοποιημένη και ο άλλος το κάνει επίτηδες, διότι είτε θέλει να μας εξευτελίσει, είτε κατάλαβε, υποψιάστηκε ότι κάτι δεν πάει καλά μαζί μας, κατάλαβε ότι εμείς δεν αξίζουμε, κατάλαβε ότι είμαστε ανίκανοι ή χαζοί ή βλάκες ή οτιδήποτε άλλο και γι' αυτό το λόγο μας φέρθηκε έτσι. Αυτό το αντιμετωπίζουμε μετά ως πρόβλημα και στις φιλικές μας σχέσεις και στις επαγγελματικές σχέσεις ή σε οποιαδήποτε συναναστροφή με τους άλλους ανθρώπους. Επειδή οι άλλοι συνήθως δεν είναι τόσο ευαίσθητοι όσο εμείς, αλλά είναι αδιάφοροι και δεν νοιάζονται και δεν έχουν ευαισθησίες και συμπεριφέρονται με έναν ανεξέλεγκτο αυθορμητισμό, οι άλλοι δεν φιλτράρουν τη συμπεριφορά τους, δεν προσέχουν πώς εμείς θα προσλάβουμε τα μηνύματά μας, μιλάνε ελεύθερα και βγάζουν προς τα έξω ό,τι τους έρχεται χωρίς να το αξιολογούν ή να το κρίνουν ή να προσέχουν πώς εμείς θα το προσλάβουμε. Αδιαφορούν πλήρως για μας, όχι επειδή δεν νοιάζονται, αλλά επειδή είναι σχεδόν απόλυτα εγωκεντρικοί. Έτσι λοιπόν, ο δικός τους εγωκεντρισμός βγαίνει προς τα έξω αδιαφορώντας για τον τρόπο που εμείς θα πάρουμε τα δικά τους μηνύματα και λένε και κάνουν ό,τι θέλουν, αδιαφορώντας για εμάς, και εμείς νομίζουμε ότι αυτοί επίτηδες θέλουν να μας υποτιμήσουν, ότι επίτηδες μας φέρονται με αυτόν τον τρόπο, επίτηδες μας φέρονται άσχημα. Βέβαια, όταν οριμάσουμε ψυχοσυναισθηματικά, θα λειτουργούμε με ένα εντελώς διαφορετικό τρόπο και δεν θα θεωρούμε ότι οι άλλοι, όποιοι και αν είναι, ή η ίδια η πραγματικότητα έχει κάτι εναντίον μας. Θα το ξεπεράσουμε αυτό το στάδιο, δεν θα θεωρούμε ότι η πραγματικότητα στρέφεται εναντίον μας, όπως εγώ τώρα έχω ένα σκουπιδιάρικο εδώ που σταματάει συνεχώς και πρέπει να μείνω από πίσω του. Δεν θα υποθέσω ότι επίτηδες το σκουπιδιάρικο ήρθε σε αυτό το σημείο τώρα, ή ότι εγώ είμαι άτυχος και γι' αυτό μου συνέβη, ή ότι εγώ φταίω για κάποιον τρόπο και μου συμβαίνει αυτό. Όχι, θα βλέπω με έναν αντικειμενικό τρόπο, ουδέτερο, την πραγματικότητα. Δεν θα με ενδιαφέρει. Θα είμαι ένας απλός νυφάλιος παρατηρητής και θα είμαι απλός και νυφάλιος παρατηρητής όλων των δικών μου συμπεριφορών, αλλά και των συμπεριφορών των άλλων. Και δεν θα τους αξιολογώ, θα έχω μπει δηλαδή σε ένα άλλο επίπεδο, θα έχω περάσει σε μια διαφορετική διάσταση όπου δεν θα ισχύουν οι αξιολογήσεις. Και πώς θα το έχω καταφέρει αυτό? Επειδή θα έχω πάψει να βαδίζω σε ναρκοπέδιο. Θα μπορώ να είμαι πλέον αδιάφορος. Δεν θα με νοιάζει η αξία των συμπεριφορών μου. Δεν θα είμαι δηλαδή συνεχώς με ένα μετρητή για να αξιολογώ αν αυτό που έκανα είναι σωστό ή καλό και πόσο σωστό ή καλό είναι. Θα λειτουργώ
ελεύθερα, αυθόρμητα, χωρίς να ψάχνω τον εαυτό μου και χωρίς να ψάχνω τους άλλους, χωρίς να αξιολογώ κανέναν. Έτσι, αντί να νιώθω ότι είμαι ο στόχος των άλλων ανθρώπων, οι οποίοι με έχουν στοχοποιήσει ώστε επίτηδες να με υποτιμήσουν ή να μου φερθούν άσχημα ή να κάνουν οτιδήποτε αρνητικό σε μένα, θα είμαι όχι ένας μετρητής, αλλά ένας καθρέπτης. Τι σημαίνει αυτό ότι θα είμαι καθρέπτης? Επάνω μου θα νιώθω πως καθρεφτίζονται οι άλλοι. Έτσι, βέβαια θα συγχωρώ τα δικά μου σφάλματα, δεν θα έχω υψηλές προσδοκίες από τον εαυτό μου, θα είμαι απόλυτα συγχωρητικός προς εμένα και θα θεωρώ όλες τις κριτικές που οι άλλοι θα μου ασκούν ή τα αρνητικά σχόλια που θα μου κάνουν, θα τα θεωρώ ως απλές προβολές επάνω μου του δικού τους εαυτού. Οπότε, εγώ είμαι ένας καθρέφτης και οι άλλοι προβάλλουν. Και εγώ δεν έχω καμία ευθύνη, βέβαια, για αυτό που εκείνοι προβάλλουν. Έτσι δεν είναι? Εφόσον είναι δικά τους πράγματα. Εάν κάποιος λοιπόν μου πει μπράβο, συγχαρητήρια, αυτό σημαίνει ότι έτσι εξωτερικεύει τη δική του καλή διάθεση απέναντι σε κάτι που έκανα εγώ. Εάν μου πούνε ότι φτού σου, είσαι ανάξιος, δεν αξίζεις τίποτα, είσαι ηλίθιος, είσαι βλάκας, αυτό σημαίνει ότι εκείνοι δεν έχουν αγάπη, καλοσύνη, γλυκύτητα και πραότητα και ασκούν αυστηρή κριτική στους άλλους. Έτσι, υπό μίαν έννοια, ανεξαρτοποιούμε, αυτονομούμε. Γίνομαι ένας ανεξάρτητος άνθρωπος και αρχίζω να ζω ελεύθερα. Απαλλάσσομαι από το υπερεγώ, το οποίο έχω εσωτερικεύσει και το οποίο λειτουργεί μέσα μου, κρίνοντας συνεχώς με αυστηρότητα τον εαυτό μου, και βέβαια απαλλάσσομαι και από τα σχόλια των άλλων, επειδή πάβουν να είναι σημαντικά για μένα. Εάν είμαι υπερβολικά ευάλωτος, ευαίσθητος και ανασφαλής, θα κυκλοφορώ, όπως λέμε, κυκλοφορώ και οπλοφορώ. Εμείς θα κυκλοφορούμε, αλλά δεν θα έχουμε όπλο, δεν θα έχουμε άμυνα, δεν θα έχουμε θωράκιση, αλλά θα είμαστε φοβερά ευπαθείς, όπως είναι οι μετρητές των σεισμών που πιάνουν οποιαδήποτε δόνηση και τη μετατρέπουν σε ένα παλμό πάνω σε ένα χαρτί εκεί και γράφουν, και είναι φοβερά ευπαθείς. Έτσι θα είμαστε κι εμείς. Θα πιάνουμε όλους τους κραδασμούς, όλους τους κραδασμούς, και θα θεωρούμε ότι είμαστε στοχοποιημένοι, ότι επίτηδες το έκαναν. Ο άλλος άργησε στο ραντεβού, αυτό γίνεται γιατί με υποτιμά και με γράφει. Μου μίλησε άσχημα, γιατί έχει καταλάβει ότι είμαι χαζός, ηλίθιος ή ανάξιος να είμαι φίλος του. Εάν όμως, όπως είπαμε, έχω ανεβάσει την αυτοεκτίμησή μου και έχω και άμυνες, τότε θα μπορέσω να ζήσω ελεύθερα. Έτσι, για να ολοκληρώσουμε, βάζουμε δύο στόχους. Πρώτον, να αναγνωρίσουμε την υπερβολική μας ευαισθησία, να συνειδητοποιήσουμε ότι έχουμε ένα έντονο υπερεγώ το οποίο μας κρίνει εμάς τους ίδιους, να συνειδητοποιήσουμε ότι έχουμε ένα αυστηρό γονιό εσωτερικεύσει μέσα μας, ο οποίος λειτουργεί χωρίς να το καταλαβαίνουμε, και μετά, αφού έχουμε αυτές τις συνειδητοποιήσεις που αφορούν τη δική μας ευαισθησία, βάζουμε θωράκιση, ισχυροποιούμε τον εαυτό μας, κάθε στιγμή επιλέγουμε να έχουμε ισχυρή άμυνα και κάθε στιγμή επιλέγουμε να είμαστε οι καθρέπτες των συμπεριφορών των άλλων. Οπότε δεν κρίνω ποτέ τον εαυτό μου, δεν τον μειώνω, δεν τον εξευτελίζω, δεν ερμηνεύω με αρνητικό τρόπο τις συμπεριφορές μου, απλά με καθοδηγώ ευγενικά προς το καλύτερο, χωρίς ποτέ να με υποτιμώ, και από την άλλη μεριά προσέχω πάρα πολύ να μην δέχομαι, να μην προσλαμβάνω τα σχόλια των άλλων σαν να αφορούν σε δικά μου μειονεκτήματα. Οι άλλοι προβάλλουν και εγώ είμαι μια οθόνη. Οπότε ζω αυτή την ελευθερία να καθρεφτίζω επάνω μου ελεύθερα αυτό που προβάλλουν οι άλλοι, χωρίς να πάσχω. Δεν με ενδιαφέρει τίποτα. Γίνομαι απόλυτη ελευθερία. Απελευθερώνομαι πρώτα από το υπερεγώ, δηλαδή από τον εαυτό μου, από αυτό που έχω εσωτερικεύσει, γίνομαι ελεύθερος από μένα
και μετά ελεύθερος και από τους άλλους και λειτουργώ αυθόρμητα. Και σιγά σιγά βέβαια αυτός ο αυθορμητισμός δεν θα είναι ένας αυθορμητισμός του κάνω ό,τι μου έρθει όπως μου έρθει, αλλά θα έχει μέσα του και έναν αυτοέλεγχο. Δηλαδή θα είναι ελεγχόμενος αυθορμητισμός, ώστε να λειτουργώ με μια απόλυτη άνεση, χωρίς να βιάζω τον εαυτό μου καθόλου, χωρίς να τον εστενεύω, να τον επιέζω. Ελεύθερα θα βγαίνουν όλα, αλλά θα υπάρχει βέβαια και ένας καλός έλεγχος, ώστε να μπορεί να βγαίνει το καλύτερο. Όμως θα γίνεται αυτόματα, χωρίς εσωτερικές συγκρούσεις και χωρίς ενοχές.